The struggle for supremacy is eternal, inevitable. Victory is the natural objective of every creature on this world. They will kill and die for their kind to dominate. Some call this eternal struggle equilibrium, the balance between light and darkness. These are dark times, times without hope. Men of faith claim that this is a test from God to strengthen our spirit. Perhaps this is true, or perhaps it is simply a pious lie. If it is true, darkness has come to engulf once proud humanity, and we are witnessing the end. Καλησπέρα, είμαι ο GRG από τους Inglourious Nerds και ουσιαστικά θα σας παρουσιάσω το Castlevania Lords of Shadow. Το συγκεκριμένη έκδοση που έχω εδώ είναι, είναι η Ultimate Edition. Αυτό σημαίνει ότι περιέχει μέσα και τα δύο DLCs που είχαν βγει. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι port για PC, είναι port καθαρά από το Xbox 360. Επομένως οι επιλογές που μας δίνει είναι και ελάχιστες, ουσιαστικά οι βασικές. Πολύ μικρές επιλογές, πολύ λίγες επιλογές για βελτίωση γραφικών, λίγες επιλογές για χειρισμό ουσιαστικά των πλήκτρων. Καλό θα είναι να έχετε ένα gamepad για να παίξετε αυτό το παιχνίδι, για να είναι και fun φυσικά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι λοιπόν third person action adventure, θυμίζει λίγο God of War. Έχει φυσικά puzzles, έχει πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία spells, πολύ ωραία εφεδάκια, τα οποία θα ανακαλύψουμε και σε λιγάκι. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι το συγκεκριμένο έχει σενάριο ξεχωριστό εντελώς από τα προηγούμενα Castlevania. Φυσικά για εσάς που δεν έχετε ιδέα τι είναι το Castlevania, δεν έχετε παίξει παλιότερα κάποιο από τα προηγούμενα, βέβαια ντροπή σας έχω να πω εγώ, έτσι, αν δεν τα έχετε παίξει να πάτε να παίξετε, να τσακιστείτε πάντα να παίξετε τώρα. Το συγκεκριμένο λοιπόν έχει καινούριο δικό του ξεχωριστό σενάριο. Ουσιαστικά το σενάριο έχει ως εξής, είσαι ο Γκάμπριελ Μπελμόντ, ο οποίος έχει χάσει τη γυναίκα του, κάποιος την δολοφόνησε, δεν μας λέει ποιος ακόμα. Θα το μάθουμε αυτό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ουσιαστικά ο Γκάμπριελ είναι μέλος του τάγματος του φωτός και ο σκοπός του είναι να πάει να νικήσει τους Lords of Shadow ώστε να τους κλέψει την δυσκοτεινή δύναμη, τέλος πάντων, και να επαναφέρει τη γυναίκα του στη ζωή. Πολύ πρωτότυπο, ε. Λοιπόν, ο σκοπός του παιχνιδιού αυτού, ο σκοπός που διάλεξα τέλος πάντων να παρουσιάσουμε αυτό το παιχνίδι είναι για να σας δείξω μετά και το Lords of Shadow 2, το οποίο έχει βγει και είναι απίστευτο.
Λοιπόν, και πάμε να εξηγήσουμε λίγο το χαρακτήρα και να δούμε λίγο in-game action. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μας, είναι ο Gabriel Belmont. Ουσιαστικά έχει primary weapon ένα σταυρό. Ναι, είναι κουβαλάει ένα σταυρό λοιπόν. Ο οποίος σταυρός στην άκρη έχει μία αλυσίδα. Χρησιμοποιεί λοιπόν light attack αλλά και heavy attack, όπως και συνδυασμούς μεταξύ τους φυσικά. Όπως βλέπετε, τέλος πάντων, διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι είχα διαβάσει ότι έχει 800 διαφορετικά combos. Σαν secondary weapon έχει κάτι σπαθάκια, τα οποία, όχι σπαθάκια, στιλέτα ουσιαστικά, daggers, τα οποία πετάει προς τους εχθρούς του. Και έχουμε και δύο πολύ όμορφες μαγικές ικανότητες. Αριστερά λοιπόν και κάτω αριστερά λοιπόν βλέπετε το μπλε, την μπλε μπαρίτσα, η οποία όποτε την ενεργοποιούμε και χτυπάμε τους εχθρούς μας, αυξάνεται η ενέργειά μας, ουσιαστικά αναπληρώνεται η ενέργεια που έχουμε χάσει δηλαδή. Μπορούμε να την ενεργοποιούμε και να την απενεργοποιούμε. Και δεξιά υπάρχει η κόκκινη μπαρίτσα με ενέργεια, η οποία πολύ απλά μας κάνει πιο φωτεινούς, μας κάνει να βγάζουμε φλόγες, και αυτό που πραγματικά κάνει είναι να αυξάνει το damage μας. Επομένως λοιπόν είναι κάτι σαν το καλό και το κακό, σαν την καλή ενέργεια και την κακή ενέργεια κτλ. Υπάρχουν και κάποια secondary weapons, όπως ας πούμε αυτό το πολύ ωραίο μαγικό γάντι το οποίο κέρδισα το τελευταίο boss που έπαιξα, και κάνει κάτι τέτοια ας πούμε διάφορα. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Αν και δεν είναι καθόλου open world, εντάξει, δεν θα μπορούσε να είναι open world αυτό το παιχνίδι, αλλά γενικά αυτό που μου ξένησε είναι ότι δεν έχει πάρα πολλές επιλογές. Τέλος πάντων, ο δρόμος είναι ψηλοπεριορισμένος πέρα από τα σημεία στα οποία έχει κάποιου είδους puzzles τα οποία πρέπει να λύσεις για να περάσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο in-game action. Από ό,τι βλέπετε, έχει αυτά τα πάρα πολύ ωραία ακροβατικά τα οποία έχουμε γνωρίσει ήδη από παιχνίδια τέτοιου είδους, όπως το God of War, όπως το Prince of Persia, όπως το Devil May Cry παλιότερα, αν θυμάστε. Και εδώ είναι λοιπόν ένα μικρό cutscene in game, το οποίο θα μας βγουν κάτι εχθροί, κάτι λυκάκια. Νομίζω ότι αν την κρατήσει λίγο ακόμα θα σκάσει. Θα έλεγες να την πετάξεις. Νομίζω ότι πρέπει να έχει αρχίσει ήδη να καίει. Α, τα κατάφερα. Δεν το περίμενα με αυτό. Εγώ νομίζω θα σκάσει τα χέρια του, η αλήθεια είναι. Το παιχνίδι αυτή τη στιγμή γενικά είναι αρκετά εύκολο. Ένα από τα αρνητικά του είναι ότι βάζοντάς του στο χάρτη, το μόνο που κερδίζετε ουσιαστικά είναι η ενέργεια του αντίπαλου να είναι μεγαλύτερη και να πεθαίνει πιο δύσκολο. Δυστυχώς δεν έχει βελτιωμένη AI, και αυτό πιστεύω ότι οφείλεται στο ότι το παιχνίδι είναι port και είναι και αρκετά παλιό ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν το πας, το τρολάκι έπεσε στο βάλτο και την πάτησε. Πας ρε, φέρε το στυλέτο μου πίσω. Κάτι μου λέει ότι πρέπει να περάσω κι εγώ από εκεί. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτή η μπαρίτσα που βλέπετε κάτω από ένα βοσβήνι ουσιαστικά μετράει τα κόμπο μου, και όσο περισσότερα κόμπο κάνω χωρίς να χάνω ενέργεια, χωρίς να τρώω δηλαδή κάποιο hit τέλος πάντων από κάποιον εχθρό, μου δίνει αυτές τις κίτρινες μπαλίτσες που είδατε πριν, αν προλάβατε να τις δείτε. Αυτές οι κίτρινες μπαλίτσες μου αναπληρώνουν την αριστερή και τη δεξιά μου ενέργεια, δηλαδή τα magic power,
το Blue Magic, Blue Power και το Red Power, τέλος πάντων. Επίσης, το παιχνίδι έχει κάποια μικρά cutscenes τα οποία με το κλασικό τρόπο, όπως και σε άλλα παιχνίδια, σπαμαρίσματος κουμπιών, να το πω, όπως εδώ πρέπει να ισορροπήσεις τα δαχτυλίδια, να συγχρονίσεις λοιπόν τα κουμπιά και να πατήσεις το κουμπί την ώρα που τα δαχτυλίδια είναι στο ίδιο ύψος, ας πούμε. Έχει διάφορα τέτοια τρικάκια. Όπα, κάποιος να παρακολουθεί. Εντάξει, κακό του κεφαλιού του, αυτός θα χάσει. Έχει διάφορα λοιπόν τέτοια tricks, όπως και σπάμαρε το α για να σωθείς, για να του γιώσεις το κεφάλι στον τοίχο. Έχει και το κλασικό rollover, το οποίο μου θυμίζει εμένα το αγαπημένο μου Zelda.